Το ρολόι της καταστροφής έχει φτάσει στο παραπέντε. Ο πλανήτης υπερθερμαίνεται. Αυτό οδηγεί στην αλλαγή του κλίματος. Βασικός υπεύθυνος είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά και η υπερβολή. Σήμερα, η σημαντικότερη απειλή για τον πλανήτη μας είναι η οικολογική καταστροφή. Η Γη καλύπτεται από ένα λεπτό αέρινο δακτυλίδι, την ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα είναι ευάλωτη επειδή είναι πολύ λεπτή. Για να δούμε πόσο λεπτή είναι η ατμόσφαιρα, αρκεί να φανταστούμε τη Γη μας σαν μία μπάλα καλυμμένη με ένα χέρι βερνίκι. Το πάχος του βερνικιού αντιστοιχεί περίπου στο πάχος της ατμόσφαιρας. Μία μικρή ποσότητα ορισμένων αερίων, όπως το διοξίδιο του άνθρακα, το διοξίδιο του αζότου και άλλα, που η ατμόσφαιρα φυσιολογικά περιλαμβάνει, παγιδεύουν τη θερμότητα του ήλιου. Έτσι, η θερμοκρασία της Γης διατηρείται σε ευεργετικά και απαραίτητα για τη ζωή επίπεδα. Πρόκειται για το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όμως στην εποχή μας, όταν αναφερόμαστε στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, δεν εννοούμε τη φυσική διαδικασία. Εννοούμε τη διατάραξη της ισορροπίας λόγω της ισόρευσης αυξημένων ποσοτήτων αερίου θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα που κατακρατούν περισσότερη υπέρυθρη ηλιακή ακτινοβολία με καταστρεπτικές συνέπειες για τη Γη. Η πιο σημαντική αιτία του πολλαπλασιασμού των αερίων μέσα στην ατμόσφαιρα είναι η συνεχής και σπάτανη καύση ορυκτών καυσίμων, όπως ο γεάνθρακας, το πετρέλαιο και η παράγωγή του βενζίνη. Η καύση αυτή παράγει και εκπέμπει τα αποκαλούμενα αέρια του θερμοκηπίου. Το σημαντικότερο αέριο θερμοκηπίου είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την παγκόσμια κλιματική κρίση. Η συγκέντρωση του διοξίδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα μέχρι το 1800 περίπου υπήρχαν τιμές που ήταν της τάξεως των 270 ppm, δηλαδή μέρη στο εκατομμύριο. Αλλά από το 1800 που άρχισε η βιομηχανική επανάσταση, άρχισαν να αυξάνονται και οι συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα. Σήμερα έχουμε φτάσει στο 380 και βέβαια συνεχίζουμε την ανηφόρα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι αν συνεχίζουμε να λειτουργούμε με τον τρόπο που λειτουργούμε, δηλαδή αν συνεχίζουμε να εκλείουμε στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα με τους σημερινούς ρυθμούς, αλλά στην πραγματικότητα και πολύ μεγαλύτερους στο μέλλον, γιατί έχουμε μια Κίνα με 1,3 δις και μια Ινδία με 1,2 δις, οι οποίοι θέλουν και αυτοί κάποιο μερίδιο ποιότητας της ζωής, σαν και τις δικές μας. Οι συγκεντρώσεις αυτές εκτιμάται ότι πιθανόν να φτάσουν τα 1000 ppm. Στην αλόγιστη σπατάλη ενέργειας συμβάλλουμε όλοι μας. Για παράδειγμα, αφήνουμε τα φώτα και τις συσκευές αναμένες. Χρησιμοποιούμε κλιματιστικά ακόμα και όταν δεν χρειάζεται. Κάνουμε περιττές διαδρομές με τα αυτοκίνητα, αποφεύγοντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συνήθως, χωρίς περίσκεψη, επιλέγουμε ενεργοβόρα προϊόντα, ενώ υπάρχουν και άλλες επιλογές. Σπαταλώντας ενέργεια, πετάμε αόρατους ρήπους στην ατμόσφαιρα της Γης και αλλάζουμε την αρχική της σύνθεση. Είναι σαν να ρίχνουμε τα σκουπίδια του σπιτιού, του γραφείου και του μαγαζιού στο δρόμο. Τα σκουπίδια αυτά δεν τα μαζεύουμε ποτέ. Γεμίζουμε συνεχώς την ατμόσφαιρα με αέρια που δεν έχουν οδό διαφυγής. Τις φερόμαστε σαν να ήταν μία ανεξάντλητη χωματερή. Με την αλλαγή της σύστασης της ατμόσφαιρας, οι ισορροπίες εκατοντάδων χιλιάδων ετών καταστρέφονται. Από τη φυσιολογική θέρμανση του πλανήτη, οδηγούμεθα στην υπερθέρμανση. Στο πρόβλημα συμβάλλει και η καταστροφή των δασών. Η σταδιακή εξαφάνιση των τροπικών δασών από την υπερεκμετάλλευση και τις πυρκαγιές αποτελούν μια πρόσθετη αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Έτσι, οι σημερινές
εύθραυστες μετεωρολογικές ισορροπίες αλλάζουν. Τα πρώτα αποτελέσματα της αλλαγής του κλίματος της Γης είναι ήδη ορατά και ανησυχούν βαθύτατα την ανθρωπότητα, καθώς προμηνύουν εφιαλτικές προοπτικές για τη μητέρα Γαία και τον άνθρωπο. Λιώνουν οι πάγοι στους πόλους της Γης. Ως αποτέλεσμα, ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και κινδυνεύουν να καλυφθούν από νερά πολλές παράκτιες περιοχές του πλανήτη. Πολλές κατοικημένες περιοχές θα χρειαστεί να τις εγκαταλείψουμε. Ειδικά στην Ελλάδα βέβαια, αυτό το λιώσιμο των πάγων, ειδικά αν λιώσει όλος ο πάγος που είναι στην Γροιλανδία, η στάθμη της θάλασσας θα αυξηθεί κατά 1 ή 2 μέτρα, σημαίνει ότι μια σειρά από πραγματικά όμορφες περιοχές της χώρας μας, Δέλτα, Αμβρακικός, Εύρος, θα βουλιάξουν. Και σημαντικοί υδροβιότοποι πραγματικά θα εξαφανιστούν. Οι ισορροπίες των ρευμάτων των ωκεανών και των ανέμων διαταράσσονται, με αποτέλεσμα να έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και αντίστοιχες φυσικές καταστροφές. Ο συνήθις ρυθμός βροχόπτωσης διαταράσσεται, με αποτέλεσμα να έχουμε παρατεταμένη ξηρασία, αλλά και επιμήκυνση των θερμών περιόδων. Η μέση ετήσια θερμοκρασία φαίνεται ότι έχει αυξηθεί κατά 1,2 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που προκαλεί και ασυνήθιστους καύσονες. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να έρθει μέσα από την τροποποίηση των 2 βασικών παραμέτρων του κλίματος, δηλαδή την αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας και τη μείωση της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης. Έχει βρεθεί ότι για την Ευρώπη η ανύψωση της θερμοκρασίας αναμένεται να φτάσει περίπου τους 3 βαθμούς μέσα στα επόμενα 100 χρόνια, ενώ η μείωση της αντίστοιχα της βροχόπτωσης αναμένεται να είναι αρκετά σημαντική και ιδιαίτερα μάλιστα στην Μεσογειακή Ευρώπη. Έλλειψη νερού θα παρατηρείται ακόμα και εκεί που θα έχουμε έντονες καταιγίδες και πλημμύρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα νερά φεύγουν γρήγορα για τη θάλασσα, παρασύροντας τα πάντα στο διάβα τους. Το έδαφος δεν προλαβαίνει να τα απορροφήσει, ώστε να γεμίσει ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας και να μας ξαναδώσει πίσω το νερό από τις φυσικές πηγές. Η ξηρασία θα οδηγήσει σε μειωμένη αγροτική παραγωγή, με συνέπεια να ενταθεί η πείνα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ενώ ταυτόχρονα η τροφή θα γίνει πιο δυσεύρετη και δαπανηρή στις αναπτυγμένες. Και επίσης περιμένουμε ότι θα έχουμε μία κατάσταση η οποία σταδιακά θα οδηγήσει σε αύξηση των περιοχών που ήδη υφίστανται την ερημοποίηση. Η ερημοποίηση είναι μία διαδικασία η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα συνήθως της ανθρώπινης δραστηριότητας από τις συχνές φωτιές που μπαίνουν στις περιοχές και από την υπερβόσκηση. Οι νέες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με τον υπερπληθυσμό, έχουν κάνει τον άνθρωπο μία δύναμη που επεμβαίνει στην ισορροπία της φύσης. Η δύναμη όμως, όταν δεν συνοδεύεται από σοφία, μας φέρνει αντιμέτωπους με τη φύση. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την κλιματική κρίση. Δεν την σκεφτόμαστε καθόλου. Και είναι προφανές ότι η Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, ένα πάρα πολύ ευχάριστο μέρος να ζει κανένας. Εάν τα σενάρια της αύξησης θερμοκρασίας επαληθευτούν, η Ελλάδα πλέον δεν θα είναι η Ελλάδα που ξέρουμε, αλλά θα είναι μια Ελλάδα του είδους της θερμοκρασίας και του περιβάλλοντος που αυτή τη στιγμή βρίσκει κανένας στη Νότια Αίγυπτο, δηλαδή στο Ασουάν, ή πιθανόν σε κάποια μέρη της Ινδίας, όπου οι θερμοκρασίες όντως φτάνουν 45 και παραπάνω βαθμούς το καλοκαίρι. Ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να αναχαιτήσει την παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Λύσεις υπάρχουν.
Αν καθυστερήσουμε, η υπερθέρμανση του πλανήτη θα φέρει πολύ μεγάλη αναστάτωση στην καθημερινότητά μας και στην οικονομία. Οι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι θα φέρει μεγάλη οικονομική υποχώρηση, αντίστοιχη τουλάχιστον με αυτή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες από το κόστος των μέτρων που πρέπει άμεσα να ληφθούν και γενικότερα από τις θυσίες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να μην ενταθεί περισσότερο το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η βασική διέξοδος από το πρόβλημα της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής είναι η δραστική μείωση των αερίων θερμοκηπίου που εμείς οι άνθρωποι στέλνουμε στην ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη διατήρηση και αύξηση της επιφάνειας των δασών. Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο μας, θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Το πάρα πολύ σημαίνει μέχρι το 2050 να μειώσουμε τις εκπομπές σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 50%. Και οι εκπομπές των αναπτυγμένων χωρών, ειδικά, θα πρέπει να μειωθούν κατά 70 με 80%. Τα κτίρια στην Ελλάδα καταναλώνουν για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό το 1 τρίτο των παραγόμενων ενεργειακών πόρων. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια αν τα μονώσουμε καλά και αν εφαρμόσουμε τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Αυτό το σπίτι παράγει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο με τη βοήθεια των μαύρων φωτοβολταϊκών πλακών που βρίσκονται στην ταράτσα και συσσωρεύουν την ηλιακή ενέργεια μετατρέποντάς τη σε ηλεκτρική. Έτσι τροφοδοτούνται οι οικιακές συσκευές και δύο επαγγελματικά εργαστήρια. Φανταστείτε ότι σε αυτό το συγκρότημα κατοικίας και εργαστηρίων οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα μειώνονται τουλάχιστον κατά 2 τόνους το χρόνο. Αυτή η ανεμογεννήτρια παράγει καθαρό ηλεκτρισμό από τον άνεμο. Σε κάθε μας πράξη πρέπει να σκεπτόμαστε πόση ενέργεια ξοδεύουμε και από ποια πηγή προέρχεται. Είναι ενέργεια καθαρή που προέρχεται από τον άνεμο ή τον ήλιο ή μήπως είναι ενέργεια βρώμικη που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να βρούμε όλους τους τρόπους που έχουμε για να μειωθούν οι εκπομπές και να τους κυνηγήσουμε. Και με τη λέξη κυνηγώ εννοώ ότι θα πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε να τις αξιοποιήσουμε κατά το μεγαλύτερο δυνατό τρόπο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μειώσουμε τη χρήση των αυτοκινήτων, θα πρέπει να δούμε πώς θα μειώσουμε τη χρήση του ηλεκτρισμού, θα πρέπει να δούμε πώς θα μειώσουμε το πετρέλαιο που καίμε στα σπίτια μας, θα πρέπει να δούμε γενικά πώς θα αλλάξουμε τον τρόπο της ζωής μας, έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε την ενέργεια γενικότερα με ένα πολύ πιο σωστό και αποδοτικό τρόπο. Οι αναγκαίες δραστηριότητες που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα, όπως η μετακίνηση, χρειάζεται να γίνουν όσο το δυνατόν πιο συλλογικές. Να προτιμούμε παραδείγματος χάρη το μετρό, το τραμ, το λεωφορείο ή το τρένο, αντί το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Με αυτά, ρυπαίνουμε μεν την ατμόσφαιρα, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Να διευκολύνουμε τους πεζούς και να φτιάξουμε ποδηλατόδρομους για τους ποδηλάτες. Όταν χρησιμοποιούμε περισσότερο τα πόδια μας, το ποδήλατο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας και δεν χειροτερεύουμε την αλλαγή του κλίματος. Η σπατάλη ενέργειας σε μη αναγκαίες δραστηριότητες είναι ανάγκη να εξαλειφθεί.
βλέπετε αυτόν με το jet ski. Αυτή τη στιγμή συμβάλλει στη ρύπανση πετώντας αέρια θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Αλλά ίσως να μην το γνωρίζει. Αν το καλοκαίρι χρησιμοποιούμε ανεμιστήρα οροφής αντί για κλιματιστικό, μέσα σε 30 μέρες γλιτώνουμε την ατμόσφαιρα από 700 κιλά περίπου αερίων θερμοκηπίου. Οι λάμπες πυρακτώσεως που έχουμε στα σπίτια μας είναι τρομερά ενεργοβόρες. Μπορούμε να τις αντικαταστήσουμε με λαμπτήρες εξοικονόμησης που είναι πιο φιλικές για το κλίμα. Για κάθε λάμπα εξοικονόμησης γλιτώνουμε την ατμόσφαιρα από 116 κιλά ρήπων το χρόνο. Αν τοποθετήσουμε ηλιακό θερμοσύφωνα, γλιτώνουμε την ατμόσφαιρα από 1,5 τόνους διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο για κάθε μέσο νοικοκυριό. Ο ηλιακός μας δίνει ζεστό νερό χωρίς να επιβαρύνει την κλιματική αλλαγή. Τις ηλεκτρονικές συσκευές, όπως η τηλεόραση και το στερεοφωνικό, δεν πρέπει να τις αφήνουμε σε αναμονή επειδή βαριόμαστε να τις ανοίξουμε ξανά. Η απλή κατάργηση της αναμονής στην τηλεόραση, το στερεοφωνικό, το σκάνερ, τον εκτυπωτή, μειώνει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 300 κιλά το χρόνο για κάθε νοικοκυριό. Για να βγούμε από την παρούσα κλιματική κρίση, χρειάζεται μία νέα, πιο σύγχρονη και πιο σύνθετη αντίληψη για την ενέργεια, την ανάπτυξη, τα οικοσυστήματα, τη χωροταξία και τη δόμηση. Πρόκειται για ένα θέμα ηθικό και πολιτικό. Είναι η ώρα να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Το απαιτούν οι περιστάσεις. Ό,τι βλάπτει το περιβάλλον, βλάπτει και τον άνθρωπο. Οι φυσιολογικές περιβαλλοντικές ισορροπίες, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η οικονομική ανάπτυξη και ο πολιτισμός, έχουν αρχίσει να καταραίουν. Όμως εμείς οι άνθρωποι διαθέτουμε ταυτόχρονα και την ευφυΐα και την έμπνευση και τη δημιουργικότητα για να αντιστρέψουμε το ρολόι της καταστροφής που εμείς οι ίδιοι έχουμε δρομολογήσει. Η ευθύνη είναι δική μας.